Η εικόνα που διαμορφώθηκε τις προηγούμενες μέρες και αφορά στο αγροτικό ζήτημα. Βάιος Γκανής στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος... Καλησπέρα κύριε Γκανή. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Λοιπόν, θέλουμε λίγο ένα πρώτο σχόλιο σας σε πρώτη φάση για αυτά όλα που ακούσαμε, για όλα όσα διαδραματίζονται και όλα όσα πρόκειται να έρθουν στον αγροτικό κόσμο. Το σχόλιο είναι πολύ απλό. Οι άνθρωποι αυτοί δεν διαθέτουν ούτε, πιστεύω, μια ώρα τη μέρα να διαβάσουν τους νόμους του κράτους. Τόσο κυρία Σπυράκη, όσο και κύριε Βέτα, αλλά πιστεύω και σχεδόν το σύνολο των βουλευτών δεν ασχολούνται με τίποτα. Δεν ανακαλύψαν τη Σελήνη, ούτε χρειάζεται να γίνει υπερώτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν διαβάσουν τον κανονισμό των επιδοτήσεων, στο δεύτερο κεφάλαιο, στον τρίτη παράγραφο, γράφει ρητά το τι είναι επιδοτήσεις σε μια χώρα. Για να μην εξαλείψουν τελείως την ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, να μην ξεχάσουμε ότι ήταν αυτοί οι πρώτοι που ανοίξαν τους ασκούς του αιώλου, βάζοντας τις επιδοτήσεις στο στόχαστρο. Δεν μπορεί καμία επιδότηση να φορολογηθεί, αυτό λέει ο κανονισμός, διότι δεν είναι εισόδημα. Το έχουμε τονίσει χιλιάδες φορές, εκατοντάδες φορές, μεγάλα μέσα, μικρά μέσα, το έχουμε πει παντού. Ωστόσο, κύριε Γκανή, με ακούτε. Δεν είναι εισόδημα. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει την. Έχει στη διάθεσή της, δίνει την ευχέρεια σε κάθε κυβέρνηση να μπορέσει να τις φορολογήσει αυτές τις επιδοτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο δίνει την ευκαιρία, αλλά σου λέει το εξής. Σου δίνει το ποσοστό που είναι για την αγροτική ανάπτυξη της κάθε χώρας και από εκεί και πέρα εσύ με κοινές υπουργικές αποφάσεις καθορίζεις πώς θα διοχευτούν αυτά τα λεφτά, πού θα πάνε, τι στόχο έχεις, τι εθνική στρατηγική θα χαράξεις. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά επειδή είμαι στην Ελλάδα εδώ και καμιά, όσο θυμάμαι εγώ από το 99 που γύρισα πίσω, μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει. Μα κανένα σκοπό, κανένα σχέδιο. Ο καθένα λέει το μακρύ και το κοντό του και άκουσα και με έκπληξη τον κύριο Βέτα να λέει ότι αφού φορολογούνται όλοι, θα φορολογηθούν και αυτοί. Χωρί να γνωρίζει, βέβαια από την άλλη μεριά λέει ότι 530.000 αγρότε παίρνουν 1.000 ευρώ. Το οποίο και αυτό είναι για τα μάτια του κόσμου. Έτσι, αφήστε. Αν υπάρχει αγρότη που παίρνει επιδότηση 1.000 ευρώ, έπρεπε να έχει ήδη πεθάνει, αν δεν είναι πεθαμένο. Τα 1.000 ευρώ είναι γιατί σπάνε οι επιδοτήσει σε πρόσωπα. Δηλαδή, εγώ έχω 7 μέλη στην οικογένειά μου, έχω 7 άτομα γραμμένα μέσα, παίρνω από ένα χιλιάρικο. Είναι πολλά κτήματα τα οποία ενοικιάζονται και τις επιδοτήσεις τις παίρνει ο ενοικιαστής. Να μην κοιμούνται και μην λένε τα νούμερα έτσι στον αέρα με ελαφρά την καρδία. Δεν υπάρχει αγροτική παραγωγή που θα κινηθήσει με 1.000 ευρώ επιδότηση. Αν την ξέρει κανείς από αυτούς, τους ανθρώπους που βγαίνουν εκεί και είναι και βουλευτές στο κοινοβούλιο, να μας την πούν και εμάς θα την κάνουμε. Εντάξει, για να εξηγούμαστε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι η χώρα μας. Διαπιστώνεται ότι γίνεται συνολικά μία. Με ακούτε, κύριε Γκανή? Διαπιστώνετε ότι γίνεται συνολικά μια προσπάθεια να κατευνάσουν τους αγρότες γιατί ετοιμάζουν κινητοποιήσεις? Να σας πω, κύριε Στεργόπουλε, δεν είναι θέμα κινητοποιήσεων, ούτε είναι θέμα να κατευνάσουν. Όσα παιδάκια ακόμα από εμάς τους αγρότες πιστεύουν ότι πηγαίνοντας και βγάζοντας φωτογραφίες με τον κάθε τη χάραπαστο που αυτή τη στιγμή είναι πρωθυπουργός ή αντιπολίτευση και τους πάνε στην πλάτη και εντάξει θα το διευθυντήσουμε χωρίς να είναι γραπτά κάτι, δεν πρόκειται να κυδευτεί τίποτα. Και δεν είναι θέμα κινητοποιήσεων, είναι θέμα αν θα εξηγηθεί όλη η Ελλάδα. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι αν φορολογηθούν αυτές οι αναπομένοντες επιδοτήσεις που υπάρχουν, να ξέρετε ότι η χώρα θα έχει πρόβλημα με λοιμό. Δηλαδή και τα λίγα τρόφιμα αυτά που παράγονται ακόμα δεν θα υπάρχουν του χρόνου. Αυτό είναι σοβαρό ζήτημα. Το έχουμε θέσει σαν τελεία πολλές φορές. Έχουμε θέσει ότι δεν μπορεί να είμαστε βιώσιμοι και γι' αυτό απορρίπταμε το σχέδιο της δραχμής. Διότι εισάγουμε 8 δισεκατομμύρια τρόφιμα περίπου. Και ο κύριος Αποστόλος φυράει αδιάφορα και εντάξει θα κάνει χαράξη πολιτικής και βγαίνει και λέει κάτι νούμερα παλαβά τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά στο χάρτη. Τον αγροτικό. Και πρέπει να ξέρετε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες φορολογούνται το κάνουν με κοινή απόφαση των αγροτών. Δηλαδή είπαν οι αγρότες ότι εγώ δεν θέλω να επιβαρύνω τον πληθυσμό της χώρας μου με αν συμβούν θεομηνίες κτλ. Και φτιάξανε ένα ταμείο με τη φορολόγηση των αγροτών για ένα εργά δηλαδή όπως είναι το δικό μας. Αυτό υπάρχει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, φορολόγηση αγροτικών επιδοτήσεων. Έχει γίνει ένα ταμείο για να μπορούν κάποιες αναποδιές που θα συμβούν στη σεζόν να μπορείς να τα πιστεύεις χωρίς να φορολογήσεις τον κάθε υπάλληλο, τον κάθε άλλον επιχειρηματία μιας χώρας. Αυτό είναι άλλο όμως από αυτό που γίνεται σήμερα. Ωραία. Προχθές είχαμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εκεί συμφωνήθηκαν ή δόθηκαν κάποιες υποσχέσεις σχετικά και με το πρόγραμμα. Ένα νέο πρόγραμμα νέων αγροτών, αλλά και με το τι πρόκειται να ισχύσει μέσα στις άκρες με τους ήδη παρόντες. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός, κύριε Γκανή, είπε ότι αυτό είναι το στίχημα για την ηγεσία του Υπουργείου. Να πετύχουν δηλαδή αυτά που σχεδιάζουν. Τελικά όμως τι σχεδιάζουν?
Ακούστε να πω, κύριε Στεργιόπουλε, με στοιχήματα εγώ δεν μπορώ να δουλέψω σοβαρά. Με πραγματικές συνθήκες, ναι. Είναι ο τρίτος πρωθυπουργός κατά σειρά, ο οποίος τον κοροϊδεύει ο ίδιος υπουργός Γεωργίας και το επιτελείο, γιατί δεν έχουν γνώση. Αν θυμάστε, τα ίδια έκανε και ο Σαμαράς στο μεγάλο σκαλί του Υπουργείου Γεωργίας επί πρωθυπουργίας του, το ίδιο έκανε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Πάνε εκεί, τους κάνουν μια ενημέρωση, πετάνε 5-6 νούμερα και νομίζουν. Για ποιους νέους αγρότες μιλάτε, κύριε Στεργιόπουλου? Για αυτό που θα έρθει και θα κάνει ένα σχέδιο βελτίωσης και θα φορολογηθεί από το πρώτο ευρώ και αυτός, γιατί πρέπει να ξέρετε και τα σχέδια βελτίωσης είναι μέσα στη φορολόγηση. Είναι ενίσχυση και αυτό. Για ποιους μιλάτε, ποιος θα είναι βιώσιμος? Και λένε ότι έχει 50.000 θέσεις εργασίας, όταν εμείς θα την προτείναμε 750.000 θέσεις εργασίας σε πρώτη φάση και μετά σε δυναμικό τεχνικό σπουδαγμένο καταρτισμένο ανθρώπων. Λοιπόν, ποιος πάμε. Έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Γκανή, πάμε τέλος με τις διαπιστώσεις. Τι κάνουμε τώρα? Τι κάνουμε, δεν ξέρω. Αυτό θα είναι απόφαση του Υπουργού με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Αλλά εμείς δεν βλέπουμε κάτι να γίνεται. Όχι, σας ρωτάω, γιατί είπατε ότι εσείς θα κατέβετε στις εκλογές ως τελεία. Σαφώς. Και επειδή έχουν ήδη τουλάχιστον 3 κυβερνητικά στελέχη επιβεβαιώσει ότι αμέσως μετά τη συμφωνία, που μάλλον την περιμένουμε κοντά στις 20 Αυγούστου, πάμε σε εκλογές. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Πρέπει να πούμε στον κόσμο, γιατί ουσιαστικά είμαστε σε μια ιδιότυπη προεκλογική περίοδο. Στον κόσμο λέμε απλά πράγματα, και σε διόπλου, αυτά που λέγαμε και πριν τις εκλογές τις προηγούμενες και πριν από όλα από αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Ότι επιτέλους πρέπει να μπουν στο κοινοβούλιο άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν ο καθένας το αντικείμενό του και έχει ένσημα. Έχει δουλέψει. Φτάνουν οι αερολογίες, φτάνουν άνθρωποι οι οποίοι όλη τη ζωή τους γυρνούσαν από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να εξασφαλίσουν το μισθό τους και οτιδήποτε άλλο, τα τυχερά τους. Φτάνει λοιπόν η κατάδια αυτή. Εάν αυτή τη στιγμή που θα ξαναγίνουν εκλογές δεν ανασκουμποθούμε όλοι μαζί, άνθρωποι οι οποίοι δεν μας περισσεύει χρόνος. Εμένα η καριέρα μου δεν θα είναι ποτέ πολιτική. Εγώ έχω επενδύσει στον τόπο μου, είμαι αυτή τη στιγμή με δάνεια, έχω επενδύσει κάτι που πίστευα στα χώρα, δεν μου περισσεύει ο χρόνος για να κάνω και κάτι άλλο. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς έχουν καταδυθεί οι καρέκλες από νόητους ανθρώπους και μη άεργους. Άεργους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τι σημαίνει τίποτα από δουλειά. Δεν μπορεί να μου πει εμένα ο Υπουργός Γεωργίας ότι με καταλαβαίνει. Γιατί είναι πολύ απλό. Δεν μπορεί να με καταλάβει διότι δεν έχει περάσει από το δικό μου το λούκι. Θα πρέπει λοιπόν στη Βουλή αυτή τη φορά οι Έλληνες πολίτες να αποφασίζουν να στέλνουν ανθρώπους οι οποίοι περνούν το ίδιο λούκι με αυτούς. Μπας και τους καταλάβουν. Δεν είναι δυνατόν σε τέτοιες κρίσεις να μην υπάρχει στρατηγική, σας το έλεγα, από το Φεβρουάριο μήνα. Καλές είναι οι διαπραγματεύσεις, καλό είναι το ύφος του Γιάννη με το έναν ή, καλά είναι όλα αυτά, αλλά έπρεπε τα Υπουργεία να δουλεύουν από πίσω. Εδώ περιμένουμε όλη τη διαπραγμάτευση. Περάσαμε, χάσαμε 6-7 μήνες και ακόμα περιμένουμε. Τι περιμένουμε, να μας δώσει ποιος? Μπορούσαν να δουλέψουν, κύριε Γκανή, τα Υπουργεία. Και σας ρωτώ. Βεβαίως μπορούσαν. Γιατί σας ρωτώ? Γιατί ακόμη και κάποια πράγματα που πέρασαν, όπως είναι οι 100 δόσεις, βλέπουμε ότι τα παίρνουν πίσω κακήν κακός, άρδιν. Ναι, αναγκαζόμενοι από αυτά που ζητάνε οι δανειστές. Ναι, εμείς δεν μιλάγαμε για πράγματα και αντικείμενα που αφορούσαν τη διαπραγμάτευση. Μιλούσαμε να καθίσουν και να χαράξουν πολιτική, ούτως ώστε την καινούργια καλλιεργητική περίοδο να δώσουν μπούσουλα στους αγρότες. Πού να κινηθούν, πώς θα κινηθούν. Και πρέπει να ξέρετε και κάτι άλλο το οποίο κανείς δεν το λαμβάνει υπόψη, και σας λέω γιατί δεν έχει περάσει από αυτό το λούκι. Στο τέλος του 2019 οι επιδοτήσεις μοιράζονται ξανά στη χώρα. Δηλαδή, να σας το πω πιο απλά, κάποιες εκτατικές καλλιέργειες που αυτή τη στιγμή απολαμβάνουν 90 ευρώ το στρέμμα επιδότηση, θα πάνε στα 52 ευρώ. Που σημαίνει οι καλλιέργειες που δεν παίρνουν επιδοτήσεις θα πάρουν και αυτές μέχρι 52 ευρώ. Που σημαίνει, για τον κύριο Βέτα που πετάει τα νούμερα, ότι μέσα σε 3 χρόνια όλοι θα είναι φορολογούμενοι. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει? Αν αναφέρεται με την καινούργια τι κάπου έγινε, εγώ θα το ξαναρωτήσω, κύριε Γκανή. Ναι, παίρνουν επιδοτήσεις άνθρωποι οι οποίοι δεν παίρνουν μέχρι τώρα. Και αυτό γίνεται σταδιακά κάθε χρόνο. Και σας είπα ένα παράδειγμα με το Μπαμπάκι. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί. Καλά κάνατε και τα αναφέρετε όλα αυτά τα οποία είναι εγκυρότατα. Όσα μας λέτε, είναι διαπιστωμένο αυτό. Πείτε μας τώρα τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες που ακούν. Κατά τη δική σας άποψη, τη δική σας πρόταση, αντιπρόεδρε της Τελείας. Θα σας πω μόνο τη δική μου πρόταση και όχι τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες. Πιστεύω ότι μιλάμε σε νοήμονες πολίτες και δεν χρειάζεται να τους πει κανένας τι πρέπει να κάνουν. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, σαν αντιπρόεδρος της Τελείας δεν πρόκειται ποτέ να τάξω κάτι εύκολο σε οποιονδήποτε.
Εμείς αυτό που λέμε σαν τελεία λέμε το εξής, απλό, ότι θα πρέπει να δουλέψουν και οι 300 μέσα στη Βουλή και τα 10 εκατομμύρια απ' έξω με κοινή συνεννόηση για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτό το τέλμα. Και αυτό το τέλμα για μας περνάει πρώτον με ένα πυλώνα που λέγεται αγροτική οικονομία με κτηνοτροφία, αλεία και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δεύτερον, με εξυγίανση του δημοσίου σε απόλυτους αριθμούς αλλά και ελέγχους. Και τρίτον, με κάποια μεγάλα δημόσια έργα που πρέπει να υπάρξουν για τη χώρα για να αναπτυχθεί. Αυτά λοιπόν για να γίνουν σημαίνει ότι ο λαός θα σε στείλει εκεί για το συγκεκριμένο πράγμα. Χωρίς να το κοροϊδέψεις, χωρίς να το τάξεις. Δεν είμαστε στην εποχή των ταμάτων πλέον. Τελείωσαν τα τάματα. Η τελεία είναι έτοιμη για τις εκλογές που έρχονται. Είμαστε έτοιμοι και είμαστε πιο έτοιμα τις προηγούμενες, διότι δυστυχώς και τις προηγούμενες δεν προλάβαμε να πάρουμε ανάσα καθόλου, αλλά αυτή τη φορά και το δυναμικό της τελείας είναι σίγουρα πιο μεγάλο σε όσον αφορά σε αριθμό. Αλλά σίγουρα έχουν μπει και άνθρωποι, ήρθαν κοντά μας άνθρωποι οι οποίοι καταλάβανε ότι κάναν λάθος στις προηγούμενες εκλογές. Αυτό σημαίνει πολλά για μας. Διότι ξέρετε, είναι καλά τώρα να μιλάμε και να κάνουμε αντιπολίτευση. Εμείς την κάναμε τότε που έπρεπε. Τώρα δεν χρειάζεται. Τώρα έχουμε κυβέρνηση. Αλλά τα λέγαμε. Όσοι δεν θέλουν και δεν θυμούνται, τους προκαλώ να πατήσουν στο YouTube και να δουν τα βιντεάκια και του αρχηγού τις δηλώσεις και μελών της τελείας που κάνανε πριν τις εκλογές. Τι λέγαμε? Μάλιστα. Λέγαμε δηλαδή απλά πράγματα. Να μην τρώει κουτόχορτο ο ελληνικός λαός. Δεν πρέπει πλέον. Είμαστε άνθρωποι με αξιοπρέπεια, γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα και πρέπει να σκέψουμε όλοι μαζί σε αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα για να το λύσουμε. Αν ο κανείς βγει αύριο το πρωί, εκλεγεί από το λαό για να βολέψει αυτόν την οικογένειά του και 10 κολλητούς, να ξέρετε, είναι καλύτερα να εκτελεστώ στο Σύνταγμα παρά να γυρίσει στο χωριό μου τροπιασμένο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκανή. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Λοιπόν, καθελωτικός για ακόμη μια φορά.